Κύριος Μανώλης Φανδρίδης, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Λοιπόν, μικροχειρουργική, πώς δηλαδή? Κοιτάξτε να δείτε, η μικροχειρουργική είναι μια χειρουργική τεχνική ιδιαίτερη και καινούργια. Mm-hmm. Συμβαίνει στον κόσμο τα τελευταία 30 χρόνια. Από το 1986 λοιπόν που έχει ιδρυθεί αυτή η κλινική, έχει περάσει και στο δικό μας Εθνικό Σύστημα Υγείας. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν είναι η μοναδική οργανωμένη κλινική που ιδρύθηκε το 1986, σε αυτό έχει συμβάλει πολύ και ο διευθυντής ο οποίος τώρα σε τεξιδοτεί, τον κύριο Γεροσταθόπουλος, και είναι μια κλινική η οποία ασχολείται κυρίως με τη χειρουργική του χεριού. Mm-hmm. Σε όλο τον κόσμο η τεχνική για να χειρουργήσεις χέρι πέρασε μέσα από τη μικροχειρουργική, δηλαδή μέσα από τη μεγέθυνση. Mm-hmm. Δεν κοιτάμε δηλαδή το χέρι με τα γυμνά μάτια, αλλά με τη μεγέθυνση. Mm-hmm. Με μικρά εργαλεία, με μικρά ράματα και με μια ειδική εξειδίκευση και εκπαίδευση. Ποιες είναι οι περιπτώσεις που αντιμετωπίζονται με μικροχειρουργική? Είναι όλο το τραύμα στο χέρι. Mm-hmm. Όλο το τραύμα στα νεύρα, στα μικρότερα αγγεία, όλες οι επεμβάσεις αποκατάστασης που είναι για τους στένοντες, τους μύες, πλαστικές επεμβάσεις, όλα αυτά που αφορούν δηλαδή το χέρι απαιτούν τη μικροχειρουργική τεχνική. Εσείς βλέπετε λοιπόν με μεγέθυνση, έτσι? Σωστά. Αλλά χειρουργείτε με τα χέρια, δεν χειρουργείτε με τη βοήθεια ρομπότ? Όχι, χειρουργούμε με τα χέρια, χρησιμοποιώντας πολύ μικρά εργαλεία, αλλά mm-hmm. με τη βοήθεια της μεγέθυνσης οπωσδήποτε. Mm-hmm. Ναι, αυτά τα πρωτόκολλα περάσανε, αυτή ήταν η επιτυχία της κλινικής αυτής, ήταν ότι πέρασε πρωτόκολλα που παγκοσμίως χρησιμοποιούνταν εκείνα τα χρόνια, τη δεκαετία του 70 και του 80. Mm-hmm. Διαμόρφωσαν δηλαδή τα καινούργια πρωτόκολλα στη χώρα όσον αφορά τη χειρουργική του χεριού. Mm-hmm. Για παράδειγμα, εάν εγώ κόψω το χέρι μου και κοπεί το νεύρο μου, το οποίο μπορεί να είναι μια αναπηρική βλάβη, mm-hmm. από ένα πολύ μικρό τραύμα ενός εκατοστού, θα πρέπει να αντιμετωπιστώ με αυτές τις τεχνικές, με αυτό το πρωτόκολλο. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να γίνει εδώ. Αν για παράδειγμα σπάσω το πόδι μου, μπορώ να χειρουργηθώ, σκέφτομαι τώρα στο μυαλό μου, 30 νοσοκομεία με 100 ορθοπαιδικούς, mm-hmm. πολύ σημαντικούς. Αλλά αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να χειρουργηθώ εδώ με τις συγκεκριμένες τεχνικές. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Είσαστε 6 ή 7 γιατροί στην κλινική αυτή, αν δεν κάνω λάθος? Σε λίγο θα είμαστε 5 γιατροί. Τόσο καλά. Το θέμα είναι, και είναι μια ευκαιρία εδώ, η προσπάθεια διατήρησης αυτής της κλινικής, επειδή η μικροχειρουργική είναι μια δύσκολη και επίπονη προσπάθεια, υπάρχουν χειρουργεία που εδώ χρειάζεσαι 2 άτομα να χειρουργήσεις, mm-hmm. και καμιά φορά μπορεί να είναι και 6 ώρες 7, mm-hmm. ένα τέτοιο περιστατικό. Αυτό χρειάζεται μια προσπάθεια βελτίωσης, διατήρησης, εκπαίδευσης για χρόνια. Δηλαδή πρέπει να έχεις στο μυαλό σου πώς θα διατηρήσεις, πώς θα ισχυροποιήσεις αυτή την κλινική με εκπαιδευόμενους νεότερους γιατρούς για τα επόμενα 10, 15, 20 χρόνια. Mm-hmm. Άρα αν δεν γίνει κάτι τέτοιο άμεσα, σημαίνει ότι μετά θα είναι παροπλισμένη κλινική για πολλά χρόνια. Το αντίστροφο, σωστά, έτσι σωστά. Δεν είναι? Πρέπει mm-hmm. να γίνονται κινήσεις σκεπτόμενος τα επόμενα 5-10 χρόνια. Έτσι πρέπει να είναι. Και τιμούμε αυτή τη στιγμή τον απερχόμενο διευθυντή, τον Νίκο Γεροσταθόπουλο. Δούλεψε εδώ 28 χρόνια, πάρα πολλές ώρες, εκπαίδευσε πάρα πολλούς γιατρούς. Και η αλήθεια είναι ότι και ο ίδιος άφησε ένα πλούσιο έργο, αφήνοντας και νέους γιατρούς στην κλινική, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ξαναγυρίζω όμως. Τα περιστατικά αυτά είναι, σε εκείνο που σας ρωτούσα προηγουμένως, τα περιστατικά φαντάζομαι αυτά τα περισσότερα είναι και έκτακτα, έτσι? Δεν έρχεται ένας με κομμένο το χέρι ή τον τένοντα και του λες εντάξει να σε προγραμματίσω 15 μέρες. Έτσι δεν είναι? Και βέβαια όχι. Λοιπόν, είναι περιστατικά που πρέπει να αντιμετωπιστούν μετά από ένα ατύχημα, μετά από ένα τρακάρισμα, μετά από τέτοια κυρίως. Φτάνετε? Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν δυσκολίες. Αριθμητικά και ναι. υλικοτεχνικά. Ναι, ναι. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν δυσκολίες. Πρέπει να πω όμως ότι τα καταφέρνουμε. Και τα καταφέρνουμε σε ένα καλό επίπεδο και αυτό φαίνεται βέβαια από τα αποτελέσματα των ασθενών σου. Δεν χρειάζεται να το λέμε mm-hmm. το ραδιόφωνο ή κάπου δημόσια. Έχει σχέση με τους ασθενείς. Η κλινική εφημερεύει καθημερινά. Δέχεται όλο αυτό το τραύμα του χεριού σχεδόν από όλη την Ελλάδα, αφού εφημερεύει η κλινική αυτή συνέχεια. Αν είσαστε 7 γιατροί, σημαίνει ότι εφημερεύετε τουλάχιστον και πάτε ανά 2, σημαίνει ότι έχετε ένα σκασμό εφημερίες το μήνα, Ναι, ναι. Είναι πολλές οι ώρες εδώ, καταλαβαίνετε, που περνάμε. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ είναι πάρα πολλές οι ώρες. Εντάξει, έτσι είναι η φύση της δουλειάς.
Αλλά θέλω να πω ότι έχετε δίκιο για το ύφος των ατυχημάτων. Είναι εργάτες, είναι εργατικά ατυχήματα, είναι τροχαία ατυχήματα, είναι οικιακά ατυχήματα. Mm-hmm. Πλένω το πιάτο και πέφτω και το πιάτο μου κόβει τον τένοντα ή τον νεύρο στο χέρι, στο δάχτυλο. Είναι βαρύτεροι ακροτεριασμοί, ακόμα και πλήρες ακροτεριασμοί. Είναι σχεδόν όλη η γκάμα που μπορεί να συμβεί αυτή τη στιγμή στο άνω άκρο και στο χέρι. Μάλιστα. Γιατρέ μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ημερίδα σας, την Παρασκευή, και να συνεχίσετε να μας φροντίζετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Μανώλης Φανδρίδης, ένας από τους γιατρούς της Κλινικής Χειρουργικής Χεριού Ανωάκρων και Μικροχειρουργικής του Νοσοκομείου ΚΑΤ.